Να γυρίσουν στα σπίτια τους, ζητούν οι Έλληνες ναυτικοί που παραμένουν εν πλώ σε καραντίνα εξαιτίας περιορισμών κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Προσφάτως 13 ναυτικές χώρες συμφώνησαν, δεν φτάνουν βέβαια, σε αμοιβαία άρση των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων προκειμένου να επαναπατριστούν χιλιάδες ναυτικοί από όλο τον κόσμο. Σημειωτέων ότι όταν ένα βαπόρι βρισκόταν στην Κίνα, όπου η μητέρα του ενός από τους ναυτικούς πέθανε, δεν μπόρεσε να πάει στη Κίνα. Μετά από μια εβδομάδα πέθανε και ο πατέρας του. Επίσης δεν μπορούσε να πάει και ακόμη είναι μέσα στο πλοίο. Βοηθήστε μας να μεταφέρουμε τα αγαθά ανά τον κόσμο και να πάμε στις οικογένειές μας ασφαλείς. Είμαστε στο μάτι του Ινδικού ωκεανού. Το πλοίο δεν σταματά να κινείται. Έχουμε φοβερό φυσικό θάλασσο. Καταλαβαίνω ότι έφτασα στο όριό μου. Ο υποπλοίαρχος είναι στο όριό του, ο πρώτος μηχανικός είναι στο όριό του. Και σε δύο μήνες από τώρα θα μας πούνε να ξεφορτώσουμε αυτό το πλοίο με ασφάλεια, αν είναι δυνατόν. Βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στα καράβια για μήνες σε συνθήκες καραντίνας. Χιλιάδες ναυτικοί θύματα των επιπτώσεων του κορονοϊού υψώνουν κραυγή αγωνίας, περιμένοντας την ώρα που θα επιστρέψουν στην πατρίδα και στους δικούς τους ανθρώπους. Είμαστε εδώ μέσα 15 μήνες, άλλα παιδιά 14 μήνες, 13 μήνες, 17 μήνες. Έχουν περάσει 4 μήνες από τη στιγμή που ξέσπασε ο κοροναϊός. Ναι, είμαστε στη μέση του πουθενά. Όπως καταλαβαίνετε, το λιγότερο που μπορώ να πω για αυτό το πράγμα είναι ότι είναι απάνθρωπο. Πάνω από 200 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε διάφορα λιμάνια ανά τον κόσμο, έχοντας υπερβεί πολύ τους 11 μήνες παραμονή στο πλοίο. Δημιουργεί μια συνεχόμενη ανασφάλεια και ο κόσμος ζει σε μια καθημερινή πίεση. Αυτό είναι το συνέστημα που εκλαμβάνω εγώ από κάθε συνόδελφο σε κάθε πλοίο που συνομιλώ. Η σωματική και ψυχική υγεία αρκετών βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν ανάγκη φαρμάκων και εξετάσεων. Είχα κάποια θέματα υγείας μέσα που έπρεπε να βγω έξω να με εξετάσει κάποιος γιατρός, αλλά από τα λιμάνια, γιατί το βαπόρι ήταν στην Ασία, δεν μας αφήναν να βγούμε. Ο Μάρτιος μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινός, όμως τα προβλήματα που έφερε μαζί της η πανδημία ορθώνονται εξίσου αδυσόπιτα και ανυπέρβλητα, κυρίως για τους ναυτικούς μας. Πολύ λίγες χώρες έχουν ανοίξει τις αγκαλιές τους στη μετακίνηση ναυτικών να γυρίσουν πίσω στις οικογένειές τους. Το πρώτο βήμα για τον άμεσο επαναπατρισμό των ναυτικών έγινε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο. Οι 15 από τις πιο ισχυρές ναυτικές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, συμφώνησαν για την περιορισμένη και αμοιβαία άρση των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, προκειμένου να επαναπατριστούν 200.000 ναυτικοί.